πραγματικά μια τεράστια μονομαχία. Με λίγες τρίπες διαφορά κέρδισε η Γεωργία. Μπράβο Γεωργία, συγχαρητήρια. Έλα εδώ Χριστιανά μου, έλα και εσύ εδώ. Ήταν μια εξαιρετική ερμηνεία, δύο φοβερές ερμηνείες. Ήταν απίστευτο πραγματικά, σπάσαν καρδιές. Έλα και εσύ εδώ κούκλα μου. Δέσποινα, δεν σε θέλει σήμερα, δεν υπάρχει. Αυτό που έγινε τώρα, δηλαδή μιλάμε όχι στο νήμα, μετά το νήμα. Μετά το νήμα, μπράβο, μπράβο, μπράβο και τις δύο. Συγκινημένοι εδώ. Συγχαρητήρια, ήταν φοβερή ερμηνεία, ήταν πολύ μεγάλη μάχη. Συγχαρητήρια και σε εσένα. Δώστε ένα χειροκρότημα και στα δύο τα κορίτσια. Και στα δύο τα κορίτσια. Και στην Χριστιανά και στη Γεωργία. Μπρε Κώστα, τι έχεις κάνει σήμερα εδώ. Συγκινήθηκε, εντάξει, δεν πειράζει. Φυσιολογικό είναι γιατί ήταν και η ένταση. Παιδιά πήγαινε, κάποια στιγμή έφτασε, τελειώνει το τραγούδι και φτάνει, με ενημερώνει εμένα τα αυτοί ότι είναι ισοπαλία. Δεν ξέρα και τα παιδιά πάνω την παραγωγή μου λένε ισοπαλία. Και με το που βγαίνω από πίσω να έρθω μέχρι εδώ μου λένε με λίγες τύπους πέρασε μπροστά. Απίστευτο. Και σήκω στον τοίχο. Πραγματικά είναι απίστευτο. Είναι να σε θέλει, αν σε θέλει. Έλα, μην ξέρει τώρα, εντάξει. Όλα καλά. Ήταν απότομο, ναι. Όλα καλά. Έλα, Κώστα. Η Γεωργία τα κατάφερε. Τραγούδησε, χαλάρωσε, είπε το τραγούδι όπως έπρεπε και εντάξει, το είχα πει εξ αρχής ότι θα είναι πολύ δύσκολη μάχη γιατί ήταν και πολύ καλή ερμηνεία, ισορροπημένη ερμηνεία της Χριστιανάς σε ένα τεράστιο τραγούδι και πραγματικά πίστευα ότι μόνο ένα παραδοσιακό τραγούδι μπορεί να αντιμετωπίσει ένα τόσο δυνατό, μια τόσο προηγούμενη δυνατή ερμηνεία σε ένα καλό τραγούδι και χαίρομαι που τα καταφέραμε με τη Γεωργία. Μπράβο σου, Γεωργία. Μπράβο. Πάρα πολύ, πάρα πολύ.